Περιγραφή ο Χρήστος Ράφης. Είναι όμως και αυτή μια επιλογή ίσως του προπονητή και των παιχτών για να περάσει, όπως είπα και νωρίτερα, η μπόρα. Ο Αλεξίου χάνει την κεφαλιά από τον Πατίστα. Σουτάρει ο Δημητριάδης και ο μόνιμος σκόρερ της ΑΕΚ. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για να γίνει στο 27 το ΑΕΚ ΠΑΟΚ 1-0. Και ξανά η φάση. Γίνεται η σέντρα. Ο Πατίστα προλαβαίνει τον Αλεξίου και ο Δημητριάδης κατευθείαν. Ο άνθρωπος ξέρει να βάζει γκολ. Δεν έχει καμία πρόθεση να ανατρέψει τον αντίπαλο. Περνάει όμως και εδώ έχουμε πέναλτι. Να το πέναλτι λοιπόν. Έγινε, είναι αναμφισβήτητο. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ διαμαρτύρονται. Αλλά έγινε το πέναλτι στον Οικονομίδη. Και ο μόνιμος σκόρερ της ΑΕΚ, ο Βασίλης Δημητριάδης, στην εκτέλεση έστειλε την μπάλα out. Η ΑΕΚ στην αντεπίθεση, αλλά είναι 2-2. Πολύ ωραία η μεταβίβαση για τον Σαββίδη. Η ΑΕΚ κοντά στο δεύτερο γκολ. Ο Σαββίδης πλασάρει τον Γκάβρη. Είναι 2-0. Απόλυτος ευνηδιασμός από μια πολύ καλή ομάδα του πρωταθλήματος. Την χαρακτήρισα το περασμένο Σάββατο στη Ριζούπολη, την καλύτερη και πιο οργανωμένη της τελευταίας τριετίας ή αν θέλετε τετραετίας. Και αποδεικνύεται ότι είναι σωστό. Όχι επειδή το λέω, αλλά το λέει ο περισσότερος κόσμος, η αντικειμενική τουλάχιστον φίλαθλη. Γιώργος Σαββίδης, ΑΕΚ 2-0 τον ΠΑΟΚ στο 28 του δεύτερου μέρους. Ο Σαββέτσκι στο κόρνερ, διώχνει ο Χιονάς, Βασιλόπουλος για την ΑΕΚ, βρίσκει το Σαββίδη. Η επιλογή του Κύπριου να δούμε ποια θα είναι. Μια σιρτή πάσα, τη βλέπετε στον Κλόπα, ο Μπατίστα, πολύ ωραία. Κλόπας κάνει το σούτ και μπάλα στη γωνία. Τι ωραίο γκολ, χειροκροτήστε τον. Καταπληκτικός ο Αμερικάνος, όταν πιάνει σούτ έξω από την περιοχή χάνεται η μπάλα. Φρανκ Κλόπας λοιπόν με αυτή την παλιά του Μπατίστα, με αυτή την έξυπνη κίνηση. 3-0 η ΑΕΚ, ενώ συμπληρώσαμε 35 λεπτά στο δεύτερο μέρος. Ξανά η φάση. Βλέπετε το τακουνάκι από τον Μπατίστα, ξερό, επαγγελματικό το σούτ στη γωνία του Γκάβρη που δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Η ΑΕΚ 3-0. 5 λεπτά για να τελειώσει, είναι απίθανο να αλλάξουν τα πράγματα. Αλλά δεν έχασε και τις ελπίδες του για καλή πορεία. Έγινε το σουτ και η μπάλα στα δίχτυα. Πολύ ωραίο το γκολ από τον Μίλαν Τζούρτζεβιτς. 3-1. Εδώ ο Πάκος του ΠΑΟΚ δεν το χαίρεται καθόλου. Ξανά η φάση. Ο Τζούρτζεβιτς που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μίνου και μείωσε σε 3-1.